φθόρες εμφανείς, ρογμές, παράθυρα που δεν έχουν αντικατασταθεί εδώ και 4 δεκαετίες. Αν και έχει χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτο και επικίνδυνο και παρά τις εισαγγελικές παρεμβάσεις, το κτίριο που στεγάζει τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χανίων δεν έχει δεχτεί την παραμικρή παρέμβαση. Δεν είναι συνθήκες εργασίας αυτές. Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα κτίριο του 40 ετών, το οποίο δεν έχει ποτέ επισκευαστεί. Τα υπόγειά του δεν υπάρχουν μέτρα πυρασφάλειας. Τα υπόγεια είναι εντελώς ακατάλληλα, είναι γεμάτα αρχαιακό υλικό, το οποίο δεν είναι κατάλληλα τακτοποιημένο. Τον Μάρτιο του 2017, έκθεση του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος αποκάλυπτε ότι τα διαχωριστικά πάνελ γραφείων της εφορίας περιέχουν αμίαντο, ενώ ακόμη πιο επικίνδυνες για την υγεία ίνες βρίσκονται στη φθαρμένη ψευδοροφή του κτηρίου. Περίπου 1,5 χρόνο μετά, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την απομάκρυνσή τους. Δουλεύουμε σε χώρο που περιέχει αμίαντο. Τα παράθυρα του δευτέρου και του τρίτου ορόφου είναι σπασμένα τα περισσότερα. Στις πιο πολλά σημεία του έχουμε μονωτικές ταινίες και το χειμώνα και το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν ανοίγουν για να μείνει ανοιχτό, να μπει καθαρός αέρας. Βάζουμε φακέλους. Σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε η τελευταία έκθεση για τη βορειοανατολική πρόσωψη του κτηρίου. Είναι το κομμάτι που έχει φθαρεί και από τον τελευταίο σεισμό, υπάρχουν ρογμές, πέφτουν κομμάτια και στα εξωτερικά του και από τα εσωτερικά του μέρη και δίνουν εντολή στην προϊσταμένη, την οποία και εκτέλεσε άμεσα, να πάρει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι εργαζόμενοι σε πολλά γραφεία της εφορίας Χανίων έχουν να αντιμετωπίσουν και τις συνθήκες καύσωνα υπό τις οποίες αναγκάζονται να δουλεύουν όταν ο κλιματισμός τίθεται εκτός λειτουργίας. Έχουμε αναγκαστεί στα περισσότερα σημεία και γραφεία να έχουμε τοποθετήσει έξτρα κλιματιστικά, που και αυτά είναι δαπάνες οι οποίες γίνονται. Στην έκτακτη γενική του συνέλευση, οι εφοριακοί υπάλληλοι των Χανίων αποφάσισαν να διατυπώσουν εκ νέου το αίτημά τους για μετεγκατάσταση της εφορίας σε κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή των Μουρνιών. Μέχρι τότε όμως θέτουν επιτακτικά το θέμα της άρσης της επικινδυνότητας.